αντί να συνδέεται με μια πόλωση η οποία είναι υπαρκτή, ιδιαίτερα μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ένα γεγονός που δεν συνδέεται με αυτή την πόλωση. Βεβαίως, ως γεγονός τρομοκρατικό, βρέθηκε μέσα στη συνθήκη, μέσα στην ατμόσφαιρα της πόλωσης. Και από εκεί και πέρα έχουν υπάρξει διάφορες ερμηνείες, ιδιαίτερα από τη μεριά της αντιπολίτευσης, οι οποίες τροφοδοτούν αντίθετες διαθέσεις για αυτό το οποίο συνέβη. Δεν είναι δυνατόν άμεσα ή έμεσα να αποδίδει ηθική αυτουργία στην κυβέρνηση, με δεδομένο, αν θέλετε, το εμπάρκο που συνέβη, είτε προς την πλευρά του ΣΚΑΙ, είτε προς την πλευρά του ραδιοτηλεοπτικού δημόσιου φορέα, της ΕΡΤ, με άλλα λόγια. Η τρομοκρατία ως φαινόμενο δεν πρέπει να συνδεθεί ή να αποδοθεί σε πολιτική δύναμη και εν προκειμένου στην κυβέρνηση. Και λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, ότι αποδίδεται αυτό στην κυβέρνηση με έναν έμεσο όσο και επικίνδυνο για την λειτουργία του πολιτικού και κοινωνικού μας συστήματος, της πολιτικής ζωής του τόπου. Κύριε Κουβέλη, σας κατηγορούν ως κυβέρνηση, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, και σας ένα κομμάτι προφανώς, ότι χαϊδεύετε την ήπια βία, αν υπάρχει τέτοιος όρος, και πώς είστε ο ηθικός αυτούργος της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Κύριε Λασκαράτο, πρέπει να σας πω ότι αυτός δεν είναι μόνο ένας εύκολος αντιπολιτευτικός λόγος, είναι και ένας επικίνδυνος λόγος. Να υποστηρίζουν δηλαδή οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά υποθάλπει η κυβέρνηση την βιαιότητα, την τρομοκρατία και όλες αυτές τις ενέργειες. Και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μέσου όμως, αυτό λέει ότι η κυβέρνηση... Ήταν μια απαράδεκτη δήλωση. Μια δήλωση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί επί της ουσίας αυτό το πολεμικό κλίμα. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι πάνω ας πούμε ενδεχομένως στην ταραχή, γιατί και η δική του επιχείρηση είχε ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό να σου συμβαίνει. Υπήρξε μια διατύπωση η οποία είναι ατυχής και μπορεί να την επανεξετάσει η διοίκηση του ΣΚΑΙ, ότι είναι μια πολιτική πια κριτική εν ώψη και των επόμενων εκλογικών μαχών που έρχονται. Ποια είναι η πεποίθησή σας? Κύριε Λασκαράτο και αγαπητοί φίλοι, αντιλαμβάνομαι την ένταση που μπορεί να έχει οποιοδήποτε και εν προκειμένου ο ιδιοκτήτης του σταθμού ΣΚΑΙ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτή την βιαιότητα της δήλωσής του, η οποία βιαιότητα δεν μπορεί να συνδέεται μόνο με την ένταση του γεγονότος της τρομοκρατικής ενέργειας εναντίον του σταθμού. Δηλαδή συνεχίζει και με την δήλωσή του αυτή και στη βάση ενός γεγονότος τρομοκρατικού να επιτίθεται και πάλι στην κυβέρνηση και μάλιστα τώρα με μεγαλύτερη σφοδρότητα, διότι η κατηγορία που απευθύνει στην κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά συγκεκριμένη πολιτική θέση που έχει η ιδιοκτησία του ΣΚΑΙ. Συγκεκριμένη πολιτική θέση που έχει η ιδιοκτησία εκφράστηκε στο ΣΚΑΙ και από τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί, η ίδια ακριβώς επειδή, αλλά και στην ανακοίνωση του ΣΚΑΙ. Μετά ήρθε η δήλωση του κυρίου Αλαφούζου. Θεωρείτε ότι μέχρι τη δήλωση θα το σκεφτόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση να σπάσει το εμπάργκο και να ηρεμήσει τα πράγματα? Κοιτάξτε, να δούμε. Και ήταν αυτή η δήλωση, η θριαλίδα. Να δούμε λιγάκι τι είναι το εμπάργκο. Γιατί αποφασίστηκε το εμπάργκο? Υπάρχουν δύο εμπάργκο, έτσι. Ένα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και ένα τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Ακριβώς. Και για τα δύο ήθελα να μιλήσω. Ωραία. Έχω την βεβαιότητα ότι ο δημόσιος τηλεοπτικός φορέας, εσείς δηλαδή, δεν είχατε μία στάση διαστρεβλωτική της πραγματικότητας. Δεν είχατε εγκαταλείψει την αρχή της πολυφωνίας. Και γιατί επιλέγω να αναφερθώ στην πολυφωνία? Η έννοια της αντικειμενικότητας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφοι, ως λειτουργοί του τύπου, είναι πάρα πολύ σχετική. Και γι' αυτό λέμε ότι εάν δεν μπορεί να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η οποία εκ των πραγμάτων έχει μέσα στοιχεία υποκειμενισμού και υποκειμενικότητας, πάμε στην άλλη αντίληψη της πολυφωνίας. Μια πολυφωνία όμως η οποία δεν δέχεται, δεν πρέπει να δέχεται διαστρεβλώσεις. Δεν πρέπει να δέχεται παραμόρφωση των απόψεων που λέει κάποιος πολιτικός ή οποιοδήποτε άλλος, και οι απόψεις αυτές δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική γραμμή και την επιλογή του συγκεκριμένου καναλιού. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι εκείνο το εμπάρκο όταν αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν ήμουν τότε στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ήταν μία κίνηση που ήθελε να απαντήσει στην διαστρέβλωση, όχι στον υποκειμενισμό τον πολιτικό,
αλλά στη στρεβλότητα με την οποία αντιμετωπίζονταν τα πράγματα. Γιατί όμως το λέτε αυτό, κύριε Κουβέλη? Γιατί το έχω ζήσει. Το εμπάρκο έγινε μετά από το ρεπορτάζ που βγήκε και έδωσε ότι είχε ο κύριος Χατζής, ότι θα, η κυβέρνηση μετά την καταστροφή στο Μάτι θα αποκεφάλιζε κάποιους από την ηγεσία των σωμάτων. Για μη λιδάκι, ήταν μόνο αυτό. Το οποίο συνέβη κιόλας μετά. Ήταν μόνο αυτό ή ήταν, αν θέλετε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι? Α, εσείς θα μας το πείτε αυτό. Βεβαίως, αυτό ήταν. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κάτι από την άλλη, τώρα επειδή... Κοιτάξτε, εγώ δεν επιλέγω να σας αφηγηθώ ή να σας ιστορήσω περιστατικά συνεντεύξεων πολιτικών στελεχών της κυβέρνησης που όχι στην ίδια εκπομπή, αλλά σε επόμενη εκπομπή απομονώνονταν εκφράσεις και άρχισε η διαστρέβλωση και η παραμόρφωση του περιεχομένου. Εννοείται ότι γινόταν μια αναπαραγωγή επιλεκτικά με μοντάζ. Γιατί οι περισσότερες εκπομπές είναι ζωντανές και εκεί. Δηλαδή, η αναπαραγωγή, προσέξτε, η αναπαραγωγή είναι κάτι και δικαιολογημένο και καλό. Mm. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Το κακό είναι να απομονώνεις φράση, να την διαστρεβλώνεις και να αφήνεις το περιθώριο να εντάσσεται σε εκείνα τα οποία είπε οποιοδήποτε υπουργός, το οποιοδήποτε στέλεχος, πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τις απόψεις του και πολύ περισσότερο δεν είχαν σχέση και με την πραγματικότητα στην οποία μπορεί να αναφέρονταν η χύψη δήλωση του οποιοδήποτε. Μας μιλάτε με δικό σας παράδειγμα τώρα? Εντάξτε, μας μιλάτε και με δικό σας θέλω παράδειγμα. Να απομακρυνθώ από αυτό, αλλά και σε μένα συνέβη. Μάλιστα. Τώρα, ναι, από την άλλη βεβαίως, επειδή και τα τελευταία χρόνια ζήσαμε αλλά και αυτή τη διαδικασία. Αλλά να ρωτήσω, το εμπάργκο η Νέα Δημοκρατία γιατί το απεφάσισε εναντίον της ΕΡΤ? Με αφορμή μια δήλωση του συναδέλφου. Όχι, με αφορμή την άποψη του συναδέλφου. Άποψη, όχι δήλωση. Άποψη. Την άποψη του συναδέλφου στην εκπομπή τη κυρία Γκριβοπούλου. Κοιτάξτε, το ερώτημά μου ήταν ρητορικό. Ο καλός σας συνάδελφος. Πρέπει να τα απαντήσουμε εμείς, γιατί. Ο καλός σας συνάδελφος διατύπωσε μια άποψη. Και αν θέλετε, η δημοκρατία ξέρετε που κρίνεται. Στη συνάντησή τη και με την ακραία αντίθετη άποψη. Και εδώ υπήρξε μια άλλη συμπεριφορά αναφορικά με, την, με τα όσα είπε ο κύριος Καψιόχας, αν θυμάμαι καλά. Ήταν δικαίωμά του να το πει. Αλλά αυτό ήταν που δημιούργησε την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να κηρύξει εμπάρκο στην ΕΡΤ ή ήθελε να εντάξει αυτή τη συγκεκριμένη στάση στην απαξίωση της κρατικής, της δημόσιας τηλεόρασης λέγοντας τα όσα είπε η Νέα Δημοκρατία και τα όσα συνόδευσαν την επιλογή της, την απόφασή της να κηρύξει εμπάρκο στην ΕΡΤ. Κύριε Υπουργέ, επειδή εδώ είναι η δημόσια τηλεόραση και πράγματι λέει ο κόσμος σας πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ και άρα θα λέτε αυτά που θέλετε να ακούμε. Άρα και στα ιδιωτικά κανάλια μπορεί ο άλλος να πει, ας πούμε, ότι 100.000 τη μέρα. Πιο άμεσα εμάς. 100.000 τη μέρα μάθαμε ότι έδινε ο χειροδανιστής για να διαφημίζει τα προϊόντα του. Θέλω να πω ότι ανοίγει μια κουβέντα για το πώς λειτουργούν συνολικά τα μέσα και πώς υπάρχει η ροή του χρήματος. Αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια λοιπόν είναι δημόσιες συχνότητες. Και επειδή τα τελευταία χρόνια είδαμε όλη αυτή τη διαδικασία για να δοθούν άδειες, δεν ρωτάτε κανείς. Αφού ο Φώτης Κουβέλης λέει ότι ακόμα και στην πιο ακραία άποψη μπορείς να την παρατεθείς. Γιατί δεν λένε τα κυβερνητικά στελέχη, θα πάμε λοιπόν στο Sky, θα πάμε στα πάνελ. Και θα πούμε 1-2-3 fake news. 1-2-3 εδώ με διαστρεβλώσατε. 1-2-3 εδώ διαφωνούμε. Αλλά να έχετε παρουσία. Να μην θεωρείτε ότι η αποχή. Στις εκλογές δεν λέμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να απέχει. Πρέπει να εμφανίζεται. Στα κανάλια γιατί να απέχει? Σας είπα λίγο πριν διότι θα ήταν τότε μία συντάφτιση, μία αντιστοίχηση με τον στρεβλό, τον διαστρεβλωτικό λόγο. Ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την πολυφωνία. Ο κάθε δημοσιογράφος, εσείς που με καλείτε εδώ, μπορείτε να κάνετε ευθέως κριτική στην άποψή μου. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να διαστρεβλώνετε αυτό το οποίο λίγο πριν είπα. Πολύτε περισσότερο να το διαστρεβλώνετε. Το παράδειγμά μου τυχαίο δεν σας αφορά, απλώς υπόθεση εργασίας είναι. Να έχω φύγει εγώ και να αρχίσετε μετά την διαστρέβλωση. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και σας είπα. Επειδή η έννοια της αντικειμενικότητας είναι πάρα πολύ σχετική, ας επιλέξουμε επιτέλους την πολυφωνία. Όσοι θέλουν να πιστεύουν, και ορθά το πιστεύουν, ότι αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα της δημοκρατίας. Και αυτό το λειτουργήμα της δημοκρατίας που είναι η δημοσιογραφία, δεν επιτρέπεται, είναι απαράδεκτο, βάλει εναντίον όχι του συγκεκριμένου προσώπου, βάλει εναντίον της υπόθεσης, του πυρήνα της δημοκρατίας. Ναι, αλλά μέσα σε αυτό που λέτε κύριε Κουβέλη, να σβάλουμε και κάποιες δηλώσεις πολύ υψηλών στελεχών της κυβέρνησης,
που έχουν κάνει πάρα πολύ ακραίες τοποθετήσεις. Μιλάνε για βοθροκάναλα, μιλάνε για κανάλια που θα έπρεπε να έχουν ανατιναχθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές είναι δηλώσεις από πολύ επίσημα χείλη για συγκεκριμένα και φωτογραφίζουν το συγκεκριμένο Κοιτάξτε, σταθμό. Οι χαρακτηρισμοί όταν δεν συνοδεύονται με και απόδειξη. Κι άλλους, ναι. Οι χαρακτηρισμοί, αν θέλετε και ο ακραίος λόγος του χαρακτηρισμού, αν δεν συνοδεύεται με συγκεκριμένη απόδειξη, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται σε μία αφετηρία λίγο πριν. Βρίσκεται εκεί που αρχίζει η παραμόρφωση των πραγμάτων. Είναι αντιπολίτευση αυτή που ασκεί το χύψη κανάλι. Είναι αντιπολίτευση στη βάση πραγματικών δεδομένων, στη βάση στοιχείων που μπορεί ελευθέρως να τα κρίνει, που μπορεί να αντιπαρατεθεί στα στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν είναι όμως δημοκρατικό. Είναι διαστρεβλωτικό. Άρα δηλαδή μπαίνει ένας κορσές ουσιαστικά. Κορσές όχι, εσείς λέτε κορσές. Εγώ μιλάω. Εάν δεν μπορούμε να αντιπαρατεθούμε ενώ δίνεται ο λόγος και κύριε το βήμα στο να έρθει ο καθένας πριν, να εκφράσει την άποψή του. Σας είπα λίγο πριν και με συγκεκριμένα κορσές, παραδείγματα. Μπορεί να είναι ακραία η κριτική, μπορεί να μην είναι και αληθής. Δεν αναφέρομαι στον οποιονδήποτε. Δεν είναι αληθής, είναι fake. Δεν είναι ψεύτη. Να βγει μπροστά και να ξεπλασιαστεί. Αλλά το να κάνει αυτό το εμπάργκο δίνει και άλλα μηνύματα. Κυρία Μιχελιουδάκη, εάν εγώ έρθω στη θέση σας και εσείς στη δική μου και αρχίσω να σας περιλούζω με χαρακτηρισμούς οι οποίοι θα μπορέσουν να ανασκευαστούν ενδεχομένως από εσάς αύριο μεθαύριο το πρωί. Για πέστε μου, αυτό συνιστά πολυφωνία, συνιστά αντικειμενικότητα? Κύριε Κουβέλη, επειδή εδώ μέσα έχουμε ζήσει με τον πιο ακραίο τρόπο το ότι στήθηκε μια ολόκληρη ιστορία ότι αυτό το κανάλι ήταν το κανάλι της διαπλοκής, γινόντουσαν πάρτι και μπήκαν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στον ίδιο κουβά. Έτσι, που τελείως άδικα βρεθήκαμε στο δρόμο πάρα πολλές οικογένειες εδώ μέσα. Και τότε υπήρχε αυτή η κριτική και είχε δημιουργηθεί το κλίμα ότι ουσιαστικά τι το θέλουμε και τι να την κάνουμε την ΕΡΤ και δεν μας χρειάζεται. Σε μένα το λέτε αυτό? Θέλω να σας πω και όμως όταν λέω ότι αν σε μένα το λέτε, σε μια διαδικασία τέτοιας διάκρισης. Σε μένα το λέτε με αυτό. Όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πέφτει στην κρίση του καθενός. Ιδιαίτερα μετά. Και οι τρεις σας. Όταν εγώ έφυγα από την κυβέρνηση. Σας το αναφέρω ακριβώς για αυτό το λόγο, ναι, κύριε αλλά, Κουβέλη. Κοιτάξτε, κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε. Ποιος το επέλεξε. Τότε ήταν από εκείνη την πλευρά, αλλά. Αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε με. Πρέπει κάθε φορά να αξιολογούμε ποιος το λέει, γιατί το λέει και πού το εντάσσει. Και αυτό που υπόθηκε για την δημόσια τηλεόραση τότε δεν ήταν μόνο έξω από κάθε πραγματικότητα, αλλά υπηρετούσε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και σκοπιμότητα να διαλυθεί ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Mm. Και είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα αυτό το οποίο επικαλείστε και αναφέρεστε στη συζήτηση από εκείνα που λίγο πριν σας έλεγα. Κύριε Υπουργέ, για να πάμε λίγο και φεύγοντας από αυτό το θέμα, αλλά να παραμείνουμε για λίγο ακόμα. Ρωτούσα και χθες την Υπουργό Εργασίας, στην κυρία Χρυσιόγλου, το βράδυ στο Σερβανίδη τον Κοτρόζο. Θέλω να ρωτήσω και εσάς. Υπάρχει μια κατηγορία που συνδέεται με το ότι η κυβέρνηση είναι ηθικός αυτούργος αυτού του χτυπήματος, που λέει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέχεται τη βία ως ένα σημείο. Εσείς το αποδέχεστε αυτό και γιατί θεωρείτε, εν πάση περιπτώσει, ότι στο δημόσιο διάλογο συντηρείται επίμονα αυτή η κατηγορία? Γιατί περί κατηγορίας πρόκειται εδώ, σου λέω. Είναι προφανές. Δεν είναι καλό. Όχι είναι μόνο κακό. Δεν το αποδέχομαι, αλλά θα πω αυτό το οποίο επανειλημμένα λέω. Κύριε Κουβέλη, πρέπει να προσθέσω για να απαντήσετε συνολικά. Και χρησιμοποιούν συγκεκριμένο παράδειγμα το Ρουβίκονα. Σωστό. Λένε Βαριοπούλα με το καλά. Δεν έχουν παράδειγμα το Ρουβίκονα. Γι' αυτό ήθελα να προσθέσω αυτό το παράδειγμα. Ναι, κοιτάξτε, πρώτον να σας πω ότι η αριστερά σε καμία περίπτωση δεν έχει κάνει τους κοινωνικούς της αγώνες με κουκούλες. Mm-hmm. Η αριστερά ξέρει να μάχεται με το πρόσωπο καθαρό, με ό,τι σημαίνει αυτό το οποίο λέω, ευθέως μπροστά στον ελληνικό λαό, όχι με κουκούλες και όχι τη νύχτα. Με ό,τι εμπεριέχει η λέξη νύχτα. Είπατε για το Ρουβίκονα. Είπα ότι το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα για να δείξουν Αναφερθήκατε στο Ρουβίκονα και σας ερωτώ. Έχει κάνει καλό ή κακό η δραστηριότητα του Ρουβίκονα στην κυβέρνηση? Ζημιά έχει κάνει. Ναι. Και ζημιά κάνει. Μάλιστα. Και όταν το επικαλούνται, επιτρέψτε μου να το συναθρήσω. Ναι, αλλά και να το αξιολογήσω και με άλλα στοιχεία. Δηλαδή. Όταν για παράδειγμα ακούω εμφυλιοπολεμικό λόγο από την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν ακούω αναδρομή στην εμφύλια περίοδο της χώρας,
όταν ακούω εκείνες τις μίξεις Άρη Βελουχιώτη, Χαβιάρη και οτιδήποτε άλλο σχετικό, όταν επιλέγουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αναδράμουν σε ένα παρελθόν πολύ μακρινό, το οποίο έχει εγκαταλείψει η κοινωνική και πολιτική μας ζωή, στον εμφύλιο πόλεμο, για να τροφοδοτήσουν, αν θέλετε, αντιπαλότητα και να ασκήσουν όπως πιστεύουν αντιπολίτευση, τότε εκεί θα βάλετε και την υπόθεση του Ρουβίκονα, ο οποίος ενώ έχει κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, διότι ο Ρουβίκονας ζημιά της κάνει της κυβέρνησης, αυτό αποτελεί και το στοιχείο της απάντησης στο ερώτημα. Αφού τη κάνει ζημιά, γιατί δεν τον περιορίζει, θα έλεγε λοιπόν κανείς. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, κύριε Λασκαράτο. Δεν έχουν οδηγηθεί και στο δικαστήριο. Οι δράσεις του είναι πολύ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι ελαστική απέναντι στον Ρουβίκονα. Είναι αυτό που λέει, είναι ελαστική απέναντι. Δεν είναι ελαστική. Είναι η αντίδραση της νομιμότητας. Και όποιος λέει κάτι περισσότερο από εκείνο που αναλογεί και αντιστοιχεί στη νομιμότητα, δεν το λέει τυχαία, διότι ξέρει η νομιμότητα μέχρι πού μπορεί να ελέγξει την οποιαδήποτε κίνηση του οποιοδήποτε Ρουβίκονα και της όποιας παραβατικής άλλης σχετικής και συναφούς ενέργειας. Κύριε Υπουργέ, αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Στις 11 η ώρα. Στις 11 η ώρα το πρωί, την ώρα της εκπομπής. Θα είναι η τελευταία φορά που θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Καμένο. Ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος έχει κάνει μία δήλωση. Και μένω σε αυτή τη δήλωση. Ότι θα καταψηφίσει την υπόθεση της συνθήκης των Πρεσπών, αλλά σε καμία, και θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αλλά σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα αμφισβητήσει το αραγές και την παρουσία της κυβέρνησης στην διακυβέρνηση του τόπου. Δηλαδή, δεν θα προσέλθει για να ρίξει ψήφο δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έχει ζητήσει. Εσείς συμμερίζεστε με την ίδια προσέγγιση. Θα πρέπει να κάτσουν όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, έστω και την τελευταία ώρα, να δουν πει ο καθένας τη δική του θέση με τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον κύριο Παυλόπουλο. Κοιτάξτε, ο δημόσιος διάλογος έχει γίνει. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα συγκληθεί και το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν όλα τα κόμματα. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση αν θέλετε να γίνει και συμβούλιο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά είναι σαφής η επιλογή της κυβέρνησης ότι η συνθήκη των Πρεσπών, εφόσον εξασφαλίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην ίδια τη συνθήκη των Πρεσπών από το κοινοβούλιο της Φυρό, θα έρθει στην Αθήνα, θα έρθει στην Ελλάδα και με την κοινοβουλευτική διαδικασία θα διεκδικήσει η κυβέρνηση να ψηφιστεί από την πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου. Θα υπάρξουν 151 και πάνω βουλευτές. Η εκτίμησή μου είναι πως ναι. Θα ζητηθεί η πλειοψηφία πάνω από 151 ή θα πάμε σε πιο... Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η πλειοψηφία άνω του αριθμού των 150 και ενός βουλευτών θα υπάρξει. Και όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο, είναι ο αριθμός των βουλευτών που θα επιλέξουν να ψηφίσουν τη συνθήκη, τόσο καλύτερα για την ίδια την υπόθεση που θέλει να αντιμετωπίσει η συνθήκη. Και ποια είναι αυτή η υπόθεση, τι διεκδικεί αυτή η συνθήκη, όλα εκείνα που επανειλημμένα έχουμε πει, για την άρση των όποιων δυσχεριών συνεργασίας, συνανάπτυξης, και μια και μιλάμε για την συνθήκη των Πρεσπών και τις αντιδράσεις, και μάλιστα πάλι με στοιχεία εμφυλίου πολέμου και εμφυλιοπολεμικής καταστάσεως επιλέγει η Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατεθεί. Καλά, δεν βλέπουν, δεν κατανοούν ότι αυτή η συνθήκη, εκτός από το ότι δεν απεμπολεί τίποτε, ούτε την ιστορία μας απεμπολεί, ούτε εθνικότητες δίνει, ούτε γλώσσες δίνει, αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι προωθεί να διαμορφωθεί ένα καινούριο πλαίσιο συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, δεν αντιλαμβάνονται μάλιστα τη στιγμή που είναι σαφές ότι η πολιτική της Μεγάλης Αλβανίας, η στάση του Ερντογάν και της Τουρκίας να μην υπάρξει λύση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιλογή τους να αξιοποιούν ρευστότητες προκειμένου να διεισδύουν με τη δική τους εξωτερική πολιτική σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εδώ έφτασε η Νέα Δημοκρατία στην τραγικότητα της πολιτικής της επιλογής να πει ότι η κυβέρνηση δεν επέτρεψε με νομοθετική ρύθμιση την μείωση των συντάξεων διότι ξεπούλησε την υπόθεση ανταλλακτικά της Μακεδονίας. Και είπα χθες ανεβαίνοντας στο Βήμα ότι όλα αυτά και η Νέα Δημοκρατία θα τα πληρώσει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα πληρώσει
η ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Σας ευχαριστούμε Μάλιστα. πολύ. Γυναίκα ευχαριστώ. Ή άνδρα βλέπετε για το Δήμο της Αθήνας. Γυναίκα ή άνδρα για το Δήμο της Αθήνας. Ξέρετε ότι εγώ επιλέγω με τον ίδιο τρόπο μία καλή γυναικεία υποψηφιότητα και μία καλή ανδρική υποψηφιότητα. Δεν ήθελα να σας ρωτήσω ποιο όνομα βλέπετε. Πήγαινα απ' έξω απ' έξω. Έχει κλειδώσει, θεωρείτε, υποψηφιότητα. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό, αλλά... Έχει κλειδώσει. Θα σας έλεγα ότι δεν έχει κλειδώσει. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.